Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023 στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων. Ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης επεσήμανε ότι πρόκειται για εξασφαλισμένα χρήματα από χρηματοδοτικά προγράμματα για ενταγμένα έργα, με παρατάξεις της αντιπολίτευσης να διατυπώνουν τους λόγους για τους οποίους δεν ψήφισαν την τροποποίηση αυτή. Εισηγούμενος ο Δήμαρχος κ. Τσιρογιάννης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης στο θέμα σχετικά με την τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023, ενημέρωσε το Σώμα ότι πρόκειται για εξασφαλισμένα χρήματα από χρηματοδοτικά προγράμματα για ενταγμένα έργα με μερίδα της αντιπολίτευσης να αντιδράσει στην ψήφιση ενός καθαρά επαιρησιακού θέματος. Ο Δήμαρχος στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων τόνισε πως πρέπει να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία μας με επικοδημοτική και σωστή αντιπολίτευση. Είναι κάποια θέματα τα οποία είναι ενταγμένα στα προγράμματα. Νομίζω είναι ότι έχουν προσταμένη εισήγηση πράσινο ταμείο, ταμείο ανάκαμψης κτλ. Τα ίδια με την αναμόρφωση. Τυπικό είναι το θέμα. Έργα τα οποία πρέπει να τρέξουν και να... Λοιπόν, εδώ τώρα. Άντε πάλι τα αρχαία. Λοιπόν, όχι. Να τα πάρουμε τώρα, ναι, δά αναγκαστικά. Και εμείς όχι. Λοιπόν, όχι η κυρία Ταμπρατζή. Πώς είναι την τροποποίηση? Ναι, ρε φίλε. Αφού για ποιο λόγο είναι. Για ποιο λόγο είναι, το κουβεντιάσουμε, ρε παιδί. Δεν είναι. Άλλο λέω. Έχουμε καταψηφίσει το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Άλλο λέω. Να πω το εξή. Έρχεται μια ένταξη, κυρία Μπελογιάννη, επειδή το ξέρω. Έρχεται μια ένταξη ενός έργου, το οποίο υποβλήθηκε με μια μελέτη κτλ. Και εντάσσεται το ταμείο ανάκαμψης. Και πρέπει αυτή τη στιγμή αυτό να ενσωματωθεί στο τεχνικό πρόγραμμα. Αναγκαστικά. Και στον προϋπολογισμό. Δεν θέλουμε να γίνει το έργο. Εμείς έχουμε καταψηφίσει και το πρόγραμμα τεχνικών έργων. Ότι δεν θέλουμε να κάνει κανένα έργο ο Δήμος Αρταίων. Έχουμε καταψηφίσει και τον προϋπολογισμό. Κύριε Παπαλέξη, θα το καταλάβουμε λίγο. Κύριε Παπαλέξη, κύριε Αγγέλη, λίγο που είστε λίγο πιο τεχνική. Έρχεται ένα έργο που εντάσσεται σε μια απόφαση ένταξη ταμείου ανάκαμψη. Ή πράσινο ταμείο. Πλατεία Μαξίμου Γρεκού, παράδειγμα είναι εδώ τώρα, έτσι. Ή Κόμβη. Και αυτή τη στιγμή πρέπει αυτό να ενσωματωθεί τυπικά στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό. Αυτό δεν το θέλουμε να προχωρήσει το έργο, όχι, να μπορέσει να γίνει το έργο. Όχι, Δήμαρχε. Έχουμε καταψηφίσει και το πρόγραμμα τεχνικών έργων και τον προϋπολογισμό. Τότε βέβαια, Δήμαρχε, ήταν μια περίοδος που θα μπορούσατε αυτά με μία ψήφο να τα περάσετε. Λοιπόν, δεν θα ήμασταν ακόλουθοι σε αυτά που δημόσια λέμε και για το πρόγραμμα τεχνικών έργων και για τον προϋπολογισμό. Να το καταλάβουμε και εμείς και ο κόσμος. Και δηλαδή, δεν γκρέμεται από εμάς. Άρα δηλαδή το έργο του Μαξίμου Γρεκού, αυτό φυτέψε... είναι λαϊκισμός, κύριε Δήμαρχε. Αυτό είναι λαϊκισμός. Αυτό που λέτε είναι λαϊκισμός. Γιατί λαϊκισμός λέγεται? Γιατί σας εξηγήσαμε ότι καταψηφίσαμε πρόγραμμα τεχνικών έργων και προϋπολογισμό. Τότε δεν σας ενδιέφερε να συζητήσουμε στάλα για αυτά, γιατί και με μία ψήφο στο Δημοτικό Συμβούλιο το περνάγατε. Τώρα λοιπόν που η κατάσταση είναι συγκεκριμένη, εμείς σε αυτά που δημόσια έχουμε τοποθετηθεί, δεν θα ήμασταν ακόλουθοι. Καλώς. Δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να γίνουν εδώ έργα. Αν είναι η ΣΑΤΑ να μοιραστεί η ΣΑΤΑ, όχι άλλο λέω. Αν είναι μοιραστεί η ΣΑΤΑ, εγώ το καταλαβαίνω ότι εκεί πέρα έχετε μια διαφωνία στο πώς μοιράζεται η ΣΑΤΑ. Έρχεται τώρα να γίνει ένα κόμβο φιλοθέη, να γίνει μια παρέμβαση στους Κωστακίους που χάνονται ανθρώπινες ζωές, να κάνουμε ας πούμε το ξενία, να κάνουμε την Μαξίμου Γρεκού. Αν αυτό που εντάχθηκε και αφορά χρηματοδότηση δεν ενσωματωθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό, δεν θα γίνει το έργο. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι καταλαβαίνω είναι αντιπολίτευση, αλλά όμως όταν θα έρθει μετά, όχι ο κ. Θεοδωρικάκος, τώρα είναι ο κ. Βορύδης εκεί. Ο κ. Βορύδης. Και πούμε εμείς οι δήμαρχοι, ρε παιδιά, εδώ η αντιπολίτευση παίζει. Έτσι, σε απλά υπηρεσιακά θέματα έχει παρακολουθήσει τα πράγματα, γιατί δεν έχει πολιτική χρειά αυτό που λέει τώρα. Θα κάνει ένα χαρτί ο Δήμος Αρταίων, ένα χαρτί ο Δήμος Τρικάλων, ένα χαρτί ο Δήμος Καλαμάτας. Και θα έρθει ο κύριος Βορύδης τότε, αυτονόητα, και θα πάρει μια νομολογία και θα πει: ξέρεις κάτι, εσείς δεν είστε σοβαροί, παίζετε. Όλα στην Οικονομική Επιτροπή. Θα φταίει ο κύριος Βορύδης, κυρία Μπελογιάννη. Τι είπε ο κύριος Βορύδης, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, να ψηφίσουμε δεν έχει νόημα. Νομοθέτησε. Και νομοθέτησε μόνο περνώντας την αρμοδιότητα. Και το είπε. Η αντιπολίτευση λοιπόν και η ψηφοφορία δεν κρίνεται από εμάς τους τέσσερις. Πώς δεν κρίνεται? Δεν κρίνεται. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη άποψη και για τον προϋπολογισμό. Την είδαμε, το σεβασμό τον είδαμε.
Να λοιπόν, μην γίνει τίποτα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Δύο λεπτά, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε. Μην μιλάτε, μην φωνάζετε. Να μην γίνει τίποτα μέχρι τις δημοτικές εκλογές, Στράτο. Λοιπόν. Συγγνώμη. Έλα, ναι, ναι, κύριε ένα πρόεδρε. Λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δηλαδή λεπτό. Τώρα μας δύο χρηματοδοτήσεις και λέμε όχι στο τεχνικό, σωματώνεται. Ένα λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Αναγκαστική διαδικασία είναι. Πώς. Άμα το πεις εσύ όχι, κύριε Ταπρατζή, όχι, κύριε, γιατί περνάει, τελείωσε. Να μην περάσει. Να μην γίνει το έργο, ναι, να το συμφωνήσουμε. Ότι η αντιπολίτευση λέει να μην γίνει τα έργα. Κύριε, λοιπόν, κύριε λεπτό, Δήμαρχε. Λεπτό, ναι, και πάμε ψηφορία. Όχι, πάμε ψηφορία. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ναι, 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 σας δίνω το λόγο, ναι, ναι. Έχω το λόγο. Έχει το λόγο, λοιπόν, ναι, ναι. Όταν εσείς, κύριε Δήμαρχε, μας φέρατε ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο καταγγείλαμε δημόσια, διότι δεν ήταν πραγματικό τεχνικό πρόγραμμα έργων, όχι μόνο από τη ΣΑΤΑ. Θα σας πω, αφήστε με λίγο να τελειώσω και θα σας απαντήσω. Λοιπόν, μας φέρατε ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο μέσα περιλάμβανε έργα των 100 ευρώ, των 1000 ευρώ, δεν αποτελούσε 10 έργα τα οποία πραγματικά ψάχνατε χρηματοδοτήσεις να τις βρείτε και να σας βοηθήσουμε κι εμείς αυτό. Όταν εσείς πηγαίνετε στα χωριά, σε διάφορα χωριά και κλείνετε το μάτι στους τοπικούς προέδρους δίνοντας θα σου ρίξω ένα χιλιόμετρο άσφαλτο αρκεί να βγάλεις μια φωτογραφία μαζί μου. Ακριβώς. Τι θέλετε εμείς να κάνουμε εδώ? Πότε μας βάλατε συνεταίρους, θα πω εγώ σε εισαγωγικά, να συναποφασίσουμε σε 5 έργα τα οποία είναι ανάγκης και πρέπει να γίνουν. Αν θέλετε να γίνουμε συνέτερη, μπορεί να γίνουμε. Δεν είναι... Έτσι λοιπόν. Yeah. Άρα λοιπόν μην κατηγορείτε. Yeah. Μην κατηγορείτε λοιπόν την αντιπολίτευση. Συνέτειρε εννοώ στον συναποφασίζουμε, κύριε Δήμαρχε. Γιατί όχι, δεν έχω αντίρρηση αυτό. Ξαναφέρτε λοιπόν το τεχνικό πρόγραμμα να συναποφασίσουμε. Ναι, αλλά είναι... Σήμερα εμείς θα πούμε και εμείς όχι, λοιπόν. Όχι, δεν διαφωνώ. Όχι, εγώ πρόεδρε, θέλω να γρήγορα από το θέσω, το θέλω να καταλάβω. Δηλαδή, το καταλαβαίνω αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Στη ΣΑΤΑ, όταν μοιράζει κάποια έργα, ναι, να το συμφωνήσω και να πούνε όχι οι άνθρωποι. Δεν διαφωνώ. Όμως τώρα έρχονται χρηματοδοτήσεις. Δεν έρχονται τώρα αυτή τη στιγμή, λέμε να κάνω εγώ το έργο τις Καλκιάδες, γιατί είναι το χωριό μου και το λέω ως πρόθεση. Έρχονται χρηματοδοτήσεις και πρέπει να ενσωματωθούν στο τεχνικό πρόγραμμα και στην αναμόρφωση, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει το έργο. Πρέπει λίγο να συμβαρευτούμε. Το τι είναι, βάλετε όμως αναγκαιότητες, κύριε Τσιρογιάννη, εσείς ως έργα, είναι δική σας απόφαση. Ναι, μη σας κακοφαίνεται δεν αποτελεί την απόφαση τύπου, δική μας. Μη σας κακοφαίνεται να βγάλουμε ένα τέτοιο τύπο και πούμε ότι η πολίτευση τη χρηματοδοτήση που φέραμε δεν τις θέλει για να γίνουν τα έργα. Ούτως ή άλλως το κάνετε. Αυτό θέλω να αποκωδικοποιήσω. Ούτε σε άλλο το κάνετε. Εμείς θα ζητάγαμε έργα. Παρακαλώ. Λοιπόν, ψηφοφορία. Ψηφοφορία. Δεν αφού ψήφισουμε, Γιάννη. Τι να ψηφίσουμε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ. Στην αρχή μίλησα και νομίζω ότι δεν με ακούσατε σωστά. Αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να αποφευθεί. Ούτε μπορούμε να λέμε συνέχεια όχι, ούτε μπορούμε να σταματήσουμε τα έργα, αλλά ούτε μπορείτε όμως κι εσείς να μας χρησιμοποιείτε για να περνάτε τις αποφάσεις όπως θέλετε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπο. Ναι, Δήμαρχε, εγώ με σένα είμαι. Απόφαση ένταξη, λοιπόν, με σένα είμαι. Αλλά πρέπει όμως εδώ να συνοηθούμε και να βγάλουμε τέτοιο. Γιατί καθένας έχει την άποψή του και δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένος. Έτσι μη αλλιώς. Άρα λοιπόν, όταν θα φέρνετε σοβαρές αποφάσεις εδώ, πρέπει να τις φέρνετε μελετημένες, πρέπει να τις φέρνετε προετοιμασμένες και όχι να έρχεστε την τελευταία στιγμή και να μας λέτε ψηφίστε, γιατί άμα δεν ψηφίσετε θα μας καταγγείλετε. Έτσι, άρα λοιπόν. Λοιπόν, για πάμε. Δεν φοβάμαι τίποτα. Τώρα, να ψηφίσουμε. Πρόσεχε, το σωστό είναι να ψηφιστεί γιατί είναι απόφαση ένταξης. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Τώρα τι γίνεται. Από τη στιγμή όμως που θα το ψηφίσουμε, πρέπει να απολογηθούμε για κάποια πράγματα εμείς εδώ πέρα, τα οποία δεν μπορούμε να απολογηθούμε. Ή θα μας προστατεύσεις, Δήμαρχε, και θα κάνουμε συνεργασία στα θέματα τα σοβαρά τα οποία πρέπει να προχωράνε, που σημαίνει ότι πρέπει πρωτού έρθουν τα έργα εδώ πέρα, πρέπει να τα μελετάμε, να τα δούμε, να μας ρωτάτε. Δεν μπορεί να κάνει για το πόμο σου, λέτε. Εμένα, αν θα με ρωτήσεις. Σαφώς, άκου, όχι, εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Εγώ θεωρώ τα λεφτά πρέπει να έρθουν και να γίνουν κλπ. Όμως, επαναλαμβάνω. Για να μην βρίσκεις συνέχεια σε αυτή τη θέση και να κινδυνεύεις κάποια στιγμή, όπως είπα και στον πρόεδρο, να πέσει τα πάνω σε τοίχο, πρέπει εδώ να συνεννοούμαστε πώς ακριβώς θα γίνει. Δεν προτείνω εγώ, εσείς διοικείτε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε για τουλάχιστον τα θέματα τα οποία δεν πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση. Πρέπει να τα περνάμε όμορφα και ωραία για να μπορέσουμε να συνεπάρξουμε μέχρι τις εκλογές. Δυστυχώς. Έτσι, το οποίο αυτό είναι πρωτόγνωρο και πρέπει να μάθουμε να λειτουργήσουμε. Α, μα κάνει τάκι ο Γουρίδης. Τράμπα, ναι, Πανέτα. Πανέτα. Πού είναι ο Πανέτας? Α, συγγνώμη. Ναι, ναι, πρόεδρε. Κολέτσας. Πρόεδρε. Ναι, ναι, σ' άκουσα. Κολέτσος. Χριστούλης. Κουτσαρίνης. Σφίκας. Λιόντος. Γαλάνης. Μπουκουβάλας. Όχι, κυρία Ταπρατζή. Γιώτης.
Όχι, όχι. Ο κύριος Σταν... Δώσε, ναι. Όχι, ο κύριος Βασιλάκης. Πού είναι ο... κυρία Χαράκλια, έφυγε. Παπαλέξης. Εγώ ψηφίζω, αλλά δεν προσχώρησα στη Ζωρογιάννη, έτσι. Ωραία. Κυρία Νάκα. Εντάξει. Ναι, κυρία Νάκα. Αγγέλης. Ναι. Τσαρακλημάνης Σπύρος κάπου τον ήταν. Ναι, ναι. 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 Γιώργος Καραγιώργος κάπου ήταν. Ναι, Γιώργος, ναι. Ακούει. Ναι. Κύριος Καραγιώργος. Πρόεδρε, ναι. Ναι. Πού πάμε. Κοσμάς είναι μέσα. Ναι. Ναι, κύριος Κοσμάς. Ψηφίζω όχι εγώ, πρόεδρε. Όχι. Ναι, ναι, είμαι, ναι, μέσα, όχι είπα. Με εξέπληξες. Καλόνης Γιώβας. Όχι, όχι. Κυρία Μπελογιάννη, όχι. Κύριος Πάλας, όχι. Ευαγγέλου Δημήτρης. Ναι, κυρία Ασφαλτού. Ναι. Μάρος, ακούει. Όχι. Ένα, δύο. Τα μετρήσαμε. Πέρασε, ναι. Ένα, δύο, τρία. Περνάει. Δύο, τακτικό, δύο, μνημόνιο. Εντάξει, κύριε Γραμματέα. Ναι. Να στα πω πάλι. Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Μία άκρος επίκαιρη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιστημονική ημερίδα για την ενδοοικογενειακή βία διοργανώνει αύριο Σάββατο ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας στην αίθουσα του Επιμελητηρίου. Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν σε πτυχές της καθημερινής οικογενειακής ζωής. Πιο αναλυτικά για το θέμα αυτό και για την επιστημονική ημερίδα θα μας ενημερώσει τώρα ο πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Άρτας, ο κ. Μιχάλης Νικολάου. Κύριε Νικολάου, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Ευαγγελίου σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε στην ανακοίνωση. Θα μας εξηγήσετε και τις ενότητες που θα αναπτυχθούν, αν θέλετε, σε αυτή την ημερίδα. Αλλά η ενδοοικογενειακή βία τα τελευταία χρόνια μας έχει απασχολήσει και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Το απευχόμαστε αυτό κατά κόρον. Ναι. Κοιτάξτε, η ενδοοικογενειακή βία υπήρχε ανέκαθεν. Δεν είναι δημιούργημα τελευταίων ετών. Απλώς τα τελευταία έτη έγινε μια νομοθετική έτσι ρύθμιση του θέματος, ούτως ώστε να υπάρχουν αυστηρές ποινές σε αυτούς οι οποίοι στα πλαίσια μιας συμβίωσης έγκαμης παραφέρονται κατά κοινό λεγόμενο. Mm. Συνήθως τα θύματα είναι οι γυναίκες, να μην κρυβόμαστε, συνήθως λέμε. Βέβαια υπάρχουν και άντρες προσφορές που και αυτές και από αυτή, που και αυτοί σε βάρος αυτών συμπεριφέρονται οι γυναίκες. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι, όπως είπατε και εσείς, είναι όχι μόνο σύγχρονο, αλλά είναι και αγγίζει την καθημερινότητα. Ο νομοθέτης όντως έχει θεσπίσει τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας. Προβλέπονται ορισμένες διαδικασίες, είναι αυστηρές οι ποινές που κάποιος που παραβαίνει. Σκοπός εμάς βέβαια της ημερίδας αυτής, κυρία Ευαγγελίου, δεν είναι αυτή καθ' αυτή η ποινική αντιμετώπιση του θέματος. Είναι να μας αναλύσουν τρεις διακεκριμένες επιστήμονες που κινούνται στον χώρο αυτόν, γενικά, γιατί όχι μόνο τι είναι, πώς να αποφεύγεται η ενδοοικογενειακή βία. Και κυρίως το θέμα, όχι κυρίως, παραλλήλως το θέμα ανάγεται και στην ενεργική παραβατικότητα. Mm. Δηλαδή ποιοι είναι λόγοι εκείνοι που οθούν τους νέους να είναι παραβατικοί σήμερα. Σωστό. Όχι μόνο στο λεγόμενο bullying, αλλά και σε άλλα θέματα. Βλέπουμε παράδειγμα το φαινόμενο της βίας στα γήπεδα. Είδαμε την δολοφονία του Καμπανού, η οποία είναι και επίκαιρη. Mm-hmm. Αυτά όλα θα αναλυθούν από τους επιστήμονες. Και έχουμε τη χαρά και την τύχη, θα έλεγα, να έχουμε τη διακεκριμένη δικαστή ανηλίκων Αθηνών. Είναι η κυρία Μαρίνα Μπόζνου, φέρνει το βαθμό του πρόεδρου Πρωτοδικών, η οποία κατά μια ευτυχή συγκυρία έχει διατελέσει και δικαστή στην Άρτα πριν από 15 χρόνια περίπου, ήταν εδώ πρωτοδίκης. Τώρα έχει εξελιχθεί σε μια δυναμική δικαστή που ασχολείται με τα θέματα αυτά και θα επιτρέψω να αναγνώσω, το θέμα που θα αναλύσει είναι το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Παύλα, φιλικά προς τα παιδιά δικαιοσύνη. Mm. Ο τίτλος τα λέει όλα. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια εξαιρετική συγκρίτρια στο θέμα αυτό. Θα μας αναλύσει πώς αντιμετωπίζεται η ενδοοικογενειακή βία και πώς συμπεριφέρεται και πρέπει να συμπεριφέρεται η δικαιοσύνη φιλικά προς τα παιδιά. Mm-hmm. Έχει σημασία εδώ. Ο δικαστής ανηλίκων, κυρία Ευαγγελίου, πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Δεν δικάζει ανήλικα παιδιά. Πρέπει να γνωρίζει, να συνομιλεί μαζί τους.
Παράδειγμα, έτυχε μια φορά εδώ στην Άρτα που είχαμε ένα δικαστήριο ενηλίκων, σε μερικούς που ήταν κάπως μικρότεροι, έφερε ο κ. Μένα δώρα, βιβλίο. Ο δικαστής στην έδρα, παράδειγμα, έδινε και ένα βιβλίο. Δηλαδή, συνομιλούσε τα παιδιά ανοιχτά και τους αποκαλούσε με τα μικρά τα ονόματα. Κυριάκο, Βαγγέλη. Γιατί ξέρετε, είναι ευαίσθητα θέματα αυτά. Για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχουν δικαστήρια ενηλίκων και στην Άρτα δικάζουν ακόμα. Δηλαδή, ορισμένα πλημμυλήματα των ενηλίκων δικάζουν στην Άρτα. Σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή εμείς δεν το γνωρίζουμε, είμαστε αβαείς. Ναι. Υπάρχει, επιτρέπεται η παρουσία παιδοψυχολόγων ή όχι? Οι παιδοψυχολόγοι, όταν καταθέτει ο ανήλικος, όταν καταθέτει, παίρνουν κατάθεση η αστυνομία ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο κρατικό υπάλληλο, πρέπει να έχει και παιδοψυχολόγο δίπλα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί να καταθέτει μόνο του. Υπάρχει δηλαδή δίπλα σαν φύλακας άγγελος, ναι, ο οποίος του συμπαραστέκεται. Βέβαια καταθέτει ο ανήλικος, αλλά πρέπει να έχει δίπλα του παιδοψυχολόγο. Αλλιώς είναι άκυρη η κατάθεσή του. Δικονομικά είναι άκυρη. Και οι δίκες των ανηλίκων γίνονται και κλεισμένων των θυρών. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι άλλος μέσα. Είναι μόνο ο κατηγορούμενος, ο μάτρας και ο άλλο αρμόδιο όργανο. Σωστό. Αλλά μην περιοριστούμε σε αυτό, κύριε Αβγελίου. Δεν είναι το ποινικό σήμερα, επαναλαμβάνω. Σωστό. Είναι το ιδιοικογενειακό το θέμα. Το λέει και η λέξη η ίδια. Το δεύτερο θέμα που θα μας απασχολήσει, η συγκήτρια είναι η κυρία Κατσιγαράκη. Αυτή είναι η διδάκτρια εγκληματολογίας και είναι η γενική γραμματέας στη Διεύθυνση Νομικών Ζητημάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία θα αναλύσει το θέμα σύνδεση της ενδοοικογενειακής βίας με την ενική παραβατικότητα και τη θεματοποίηση ανηλίκων. Mm-hmm. Το θέμα πάλι βέβαια είναι πλούσιο, θα το αναλύσει και θα κλείσει η ημερίδα με την τελευταία ενότητα που θα ήταν, που είναι η συγκέντρια κυρία Αφροδίτη Μαλούχο. Αυτή είναι επιμελήτρια ανηλίκων Πειραιά και νοικοί λειτουργός και διαπιστευμένη στο δαπίτρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το θέμα είναι σύγχρονες μορφές νεανικής παραβατικότητας, δαμάζοντας την ενδοοικογενειακή βία με επαναστατική φροντίδα, μελέτη περίπτωσης. Mm-hmm. Είναι της πράξης η τελευταία εισηγήτρια, το λέει και η ίδια η ιδιότητά της, είναι κοινωνική λειτουργός και μάλιστα είναι και διαπιστευμένη δημοσιογραφία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το θέμα βέβαια δεν είναι οι αναλύσεις, είναι η συμμετοχή του κοινού. Γι' αυτό, mm-hmm, κυρία Βαγγελίδη, την ευκαιρία και ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα αυτή. Η πρόσκληση την οποία έχουμε κυκλοφορήσει μπορεί να μην πήγε στον καθένα, με επιτρέψει να τη δείξω στην οθόνη. Βεβαίως. Η πρόσκληση αυτή είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε. Δηλαδή, προσκαλείται ο καθένας να είναι στο επιμελητήριο αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Είναι ανοιχτή, θα γίνουν ερωτήσεις από το κοινό. Θα χαρούμε πολύ να έχουμε τους συνδημότες μας όσο μπορούμε πιο πολλούς. Είναι ένα πολύ βαθύ κοινωνικό πρόβλημα που, όπως είπα, μας απασχολείται και τα προηγούμενα χρόνια. Εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, αλλά ενώ πιστεύαμε ότι και λόγω του βιωτικού επίπεδου και λόγω των γνώσεων και λόγω του μορφωτικού επίπεδου, ίσως αυτά θα μπορούσε να μειώνεται ο αριθμός κάθε χρόνο. Εν τούτοις, βλέπουμε ότι τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια. Και λόγω της πανδημίας αυξήθηκαν αυτά τα περιστατικά. Κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα και την κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά ας μην αναλύσουμε όλους τους τομείς. Και γι' αυτό θεωρώ και εγώ εξίσου σημαντική αυτή την ημερίδα που κάνετε αύριο με την κοινωνική προσέγγιση του προβλήματος. Ακριβώς. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, κυρία Ευαγγελίου, όσο υπάρχει συμβίωση, δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα. Θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Στον ανθρώπο, δυστυχώς. Ναι. Απλώς να φροντίσουν να περιοριστούν και να συμβάλλουμε και εμείς στην επίλυσή τους. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Άρτας. Θα έχει και οπτικό υλικό. Θα υπάρχει οπτικό υλικό, θα επεξηγούνται ορισμένα πράγματα. Ωραία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είδε το φως στις δημοσιότητες τις τελευταίες μέρες. Αναθεωρείται ο δικαστικός χάρτης των διοικητικών δικαστηρίων με βάση τα νέα οικονομικά, δημογραφικά και χωροταξικά δεδομένα και σύμφωνα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είχατε αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα, αν και πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει την Άρτα και τα Γιάννενα, ναι, ενδεχομένως, που μας ενδιαφέρει. Αλλάζει κάτι σε εμάς? Ναι. Να εξηγήσουμε πρώτα, κυρία Ευαγγελίου, τι είναι τα διοικητικά δικαστήρια. Δεν είναι τα δικαστήρια τα καθημερινά αυτά που έχουμε, τα ποινικά και τα αστικά, mm-hmm, που έχουμε και εμείς εδώ στο δικαστικό μας κτίριο, εδώ στην περιοχή της Μπουρομανίγερσης. Τα διοικητικά δικαστήρια δικάζουν διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του κράτους, των κρατικών υπηρεσιών και των ιδιωτών. Παράδειγμα, ένα πρόστιμο που θα βάλει η ΔΟΗ. Θα προσφύγει στο διοικητικό δικαστήριο για να δικαιωθείς.
Μια διαφορά που έχεις με το ΙΚΑ για μέρες ασφάλισης. Θα προσφύγεις στο Διοικητικό Δικαστήριο να δικαιωθείς. Δηλαδή το λέει και η λέξη, είναι η πράξη της διοίκησης που προσβάλλονται. Διοικητικά δικαστήρια δεν είναι σε κάθε πόλη. Είναι περίπου στις μισές πρωτεύουσες και λίγο παραπάνω της Ελλάδος υπάρχουν διοικητικά δικαστήρια. Στην Άρτα δεν υπάρχει διοικητικό δικαστήριο, ούτε στην Πρέβεζα. Υπάρχει και ούτε στην Οικουμενίτσα. Υπάρχει στα Γιάννενα. Το διοικητικό πρωτοδικείο Ιωαννίνων, το οποίο αυτό όσες υποθέσεις έχει στην Άρτα ή και στην Πρέβεζα, τις δικάζει δύο φορές το χρόνο. Στην Άρτα έχετε Μάρτιο και Οκτώβριο. Μαζεύει τις υποθέσεις και έρχεται. Εμείς εδώ, παλιότερες εποχές, διεκδικούσαμε να γίνει διοικητικό δικαστήριο στην Άρτα, πρωτοδικείο στην Άρτα γίνει διοικητικό. Αυτό δεν επετεύχθη. Μεσολάβησαν βέβαια και πολλοί άλλοι παράγοντες. Και τώρα, ιδίως που εισερχόμαστε σε μια φάση που υπάρχει η ηλεκτρονική πλέον έτσι, η κατάσταση δικογράφων κλπ., μάλλον απομακρύνει το θέμα να γίνει σε κάθε πόλη. Γι' αυτό ακριβώς αυτοί οι λόγοι οδήγησαν την πολιτεία να κάνει μια αναθεώρηση του δικαστικού διοικητικού χάρτη. Δεν ψήφισε ακόμα ο νόμος. Υπάρχουν προτάσεις μιας επιτροπής, τις οποίες λάβαμε γνώση όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι. Και στο ερώτημά σας, εάν θίγεται ή όχι η δικιά μας εδώ περιφέρεια, μονεκτικά μπορώ να απαντήσω όχι. Τι σημαίνει το όχι, με ένα αστερίσκο μικρόν? Σημαίνει ότι διατηρείται διαζώσεις το διοικητικό πρωτοδικείο Ιωαννίνων, δηλαδή υποθέσεις θα δικάζονται στα Γιάννα αυτές που ανήκουν στην αρμοδιότητά του με φυσική παρουσία των διαδίκων και των δικηγόρων. Όσον αφορά τις δύο άλλες περιφερειακές ενότητες, Άρτας και Πρέβεζας, θα γίνει τηλεματικά. Δηλαδή οι δίκες αυτές που γίνονται δύο φορές το χρόνο εδώ δεν είναι τηλεματικά. Αυτό είναι ο αστερίσκος που σας έλεγα. Αυτό, βέβαια δεν λέμε ότι το καλύτερο έτσι. Πιστεύουμε πάντα στη φυσική παρουσία και θα επιμείνουμε να υπάρχει φυσική παρουσία. Και μάλιστα σύμμαχό μας σε αυτό είναι και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών. Δηλαδή οι ίδιοι δικαστές, οι διοικητικοί, θέλουν και αυτή τη φυσική παρουσία. Όταν λέμε διοικητικοί και δικαστές, δεν εννοούμε τους ανωτάτους που είναι το Συμβουλίο Επικρατείας και υπάρχει άλλο δικαστήριο. Εδώ είναι κάπως πιο κοντά μας, κοντά δηλαδή στον πολίτη, οι τακτικοί διοικητικοί δικαστές. Έλεγα λοιπόν ότι εδώ μας θίγει λίγο στην Άρτα και στην Πρέβεζα. Η Οικουμενίτσα, για όσοι αναρωτούνται, δεν υπάρχει εδώ, υπάρχει στην Κέρκυρα. Υπάρχει διοικητικό πρωτοδικείο Κέρκυρας. Εκεί βέβαια έχουμε και άλλες αλλαγές εκεί. Σύμφωνα με αυτό, θα καταργηθεί ενδεχομένως το διοικητικό του πρωτοδικείου Κέρκυρας από διαζώσεις. Θα είναι και εκεί τηλεματική. Μάλιστα. Και η Οικουμενίτσα θα υπαχθεί στα Γιάννενα πάλι με τηλεματική. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, προτάσεις. Δεν θυγόμαστε πολύ. Λίγο θυγόμαστε, το έλεγα. Μας επηρεάζει. Και αν λάβουμε υπόψη ότι καταργούνται άλλα δικαστήρια σε άλλες χώρες διοικητικά τελείως, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι εντάξει, ας φτάσει μέχρι εδώ. Μικρό τελείως το κακό. Και επικυρίω όμως αυτό το θέμα το συζητάμε και το αναδεικνύουμε, γιατί είναι προάγγελος. Μη τυχόν γίνει κάτι και στα απόλυπα τα δικαστήρια. Έχουμε πει και στη φιλόξενη εκπομπή σας, στο δελτίο σας, ότι τι θα γίνει με την ποινική δικαιοσύνη και την αστική δικαιοσύνη. Εκεί υπάρχει ο φόβος. Αν έχουμε κάποιον δεξιτικό καλλικράτη, πολύ φοβούμε ότι θα υπάρχει πρωτοδικείο Υπήρου. Στις έδρες. Στις έδρες της περιφέρειας και θα μαζευτούν, ναι, και θα είναι όλα εκεί. Ναι. Βέβαια, σε αυτό δεν το αφήσουμε να περάσει έτσι. Τώρα σταμάτησε λίγο η συζήτηση. Για να το λέτε, σίγουρα κάτι έχετε πληροφορηθεί. Σίγουρα σχεδιάζεται και σκοπός σας είναι να ανακοπεί αυτό. Φυσικά. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι όλη η Ελλάδα. Έτσι. Δεν μπορεί μερικοί με ασκήσεις επί χάρτου και οδηγίες προς ταυτιλωμένους να σχεδιάζουν, να παίρνουν το χάρτη. Παράδειγμα, να σας πω εδώ στην Άρτα, κάποτε έλεγαν να γίνει ένα δικαστήριο πάνω στα ορεινά και ήταν το χάρτη. Η Μεσουργή, παράδειγμα, έλεγαν με την Άγραντα είναι τόσο κοντά. Ή με τον Βλογαρέλη. Έτσι. Στο χάρτη κοντά φαίνονται, βέβαια. Στο χάρτη κοντά φαίνονται. Έτσι είναι. Κοιτάζουν το χάρτη. Κοιτάζουν τις υπογραφές και αυτά. Να. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι μόνο αυτά τα πράγματα που πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε τη σωστή απονομή δικαιοσύνης. Κύριε Ευαγγελίου, για κλείνω το θέμα αυτό. Οι διαζώσεις παρουσία στα δικαστήρια είναι, όπως λένε χαρακτηριστικά, από την εποχή των πρωτοπλάστων. Να θυμηθούμε λίγο την Παλιά Διαθήκη. Ο Θεός κάλεσε τον Αδάμ και την Εύα αυτοπροσώπως να απολογηθούν τι έχετε να πείτε και τους τιμώρησε. Σωστή παρατήρηση. Θέλω με την ευκαιρία που σας έχουμε κοντά μας να θίξω και το θέμα των εκτάσεων στη Βαλαώρα, τις οποίες διεκδικεί το Ταμείο Εθνικής Αμήνης. Είχατε αναφερθεί πρώτος πάλι ως φορέας, ως δικηγορικός σύλλογος, κύριε Νικολάου, και είχατε πει ότι αυτό το θέμα απασχολεί
κατοίκους της περιοχής της Άνω Πόλης, της Βαλαώρας ειδικότερα. Έχουμε κάποιες εξελίξεις, υπάρχει κάτι νεότερο? Κάποια εξέλιξη, νομική εξέλιξη δεν έχουμε. Είδαμε όμως μια ερώτηση του κύριου Γκόκα στη Βουλή. Ναι. Δεν ξέρουμε τι απάντηση θα πάρει, αν πήρε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η θεσμία για να κατευθύνουν οι φάκελοι είναι περίπου στα μέσα Μαρτίου, σε περίπου ένα μήνα και κάτι, δηλαδή 40 μέρες. Ναι. Εκείνο που κάναμε εμείς είναι ότι ευαισθητοποιήσαμε, είναι σωστή η λέξη, και το πρωτοδικείο μας. Έχοντας τη θεσμική ιδιότητα ως δικηγορικός σύλλογος, κυρία Ευαγγελίου, δεν επισερχόμαστε στην κρίση των δικαστών. Μπορούμε να κάνουμε μια παρέμβαση σε κοινωνικά θέματα όμως. Εκθέσαμε στο πρωτοδικείο μας το θέμα. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα αυτό? Ότι εδώ δεν μπορεί το κράτος, γιατί κράτος είναι το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, το μέρος του Υπουργείου του Εθνικής Αμήνης, ναι, δεν μπορεί μετά από χρόνια, έστω και αν έχει δίκιο, δεν λέω ότι έχει δίκιο άδικο, αν έχει δίκιο δηλαδή στους τίτλους στους οποίους επικαλείται, δεν μπορεί μετά από το 80 χρόνια, δηλαδή το 40 να έχει και να λέει αυτό φέρ το πάλι πίσω. Αυτά, αν είχε δίκιο το δημόσιο, το ΤΕΘΑ έπρεπε να τα κάνει τότε αυτά. Όταν ο άλλος μέσα έχει όλο το βιό στο και εγκαταστήσει, έχει διακονικοδομήσει, έχει πάρει δάνεια, έχει κάνει αγοραπολισίες. Με νόμιμο τρόπο. Κάτι που εκεί του το επιτρέπανε και μετά του τα ξαναζητάνε πάλι πίσω, ζητώντας τη γη. Ακριβώς. Αυτή είναι η εξέλιξη που έχουμε. Δηλαδή, έχουμε ενημερώσει εδώ ως θεσμικός φορέας, επαναλαμβάνω, να μην παρεξηγηθούμε. Δεν κάναμε κάποια παρέμβαση στο έργο απονομής δικαιοσύνης. Απλώς εκθέσαμε το θέμα και θα συνεχίσουμε ακόμα να συμπαριστάμε στους πολίτες μας, στους συμπολίτες μας, να δώσουμε κάθε νομική βοήθεια από αυτού. Και κυρία Ευαγγελίου, δεν υπάρχουν δικαστές μόνο στο Βερολίνο, ούτε εν Αθήνες, υπάρχουν δικαστές και εν Άρτη. Σωστό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και περιμένουμε αύριο τους συμπολίτες μας. Βεβαίως. Πάμε τώρα σε σχόλια και ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα, συνομιλώντας με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη Ευαγγελίου, από την Πρέβεζα απόψε. Έτσι. Από την Πρέβεζα απόψε, σήμερα η Πρέβεζα γιορτάζει. Ο πολιούχος της Άγιος Χαράλαμπος, οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το πρωί με την επίσημη δοξολογία στον Φερόνιμο Ιερό Ναό, αλλά καλύτερα να μας πεις εσύ που παρακολούθησες τις εκδηλώσεις από κοντά. Ήταν μια ηλιόλουστη ημέρα, βοήθησε στην πραγματοποίηση των θρησκευτικών εκδηλώσεων, παρουσία πλήθους κόσμου που συμμετείχε τόσο στη Θεία Λειτουργία όσο στη Λιτανία της Ιερής Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπους, ο οποίος σύμφωνα με την τοπική παράδοση το 1854 έσωσε την πόλη από την Πανόλη. Mm-hmm. Το παρόν έδωσαν σύσσωμες οι αρχές του τόπου, ο Περιφερειάρχης, ο Αλέκος ο Καχρημάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα Στράτος Ιωάννου, βουλευτές, ο Στέργιος Γιαννάκης από τη Νέα Δημοκρατία, ο Κώστας ο Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ, η νέα πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η κυρία Άννα Μπατιστάτου, ο Δήμαρχος Νίκος Γεωργάκος και πλήθος πιστών. Στις εκδηλώσεις παρίστησαν προσκεκλημένοι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρίου Χρυσόστομου, οι Μητροπολίτες Λαρίσης και Τρινάβου, κύριος Ιερώνυμος και Σύρου Τίνου Άνδρου και Ασδήλου Μήλου και Μικόνου, κύριος Δωρόθεος. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία ημέρα, με ήλιο, καλές θερμοκρασίες και ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα για την Πρέβεζα. Έτσι, χρόνια πολλά λοιπόν στην Πρέβεζα. Και του χρόνου με υγεία και να παραμείνουμε όχι στην Πρέβεζα, αλλά λίγο πιο δίπλα. Εκεί όπου υπάρχει εδώ και χρόνια το αίτημα για την υποθαλάσσια ζεύξη της Λευκάδας, θυμόμαστε όλοι σχεδιασμούς, μελέτες, οι οποίες επικαιροποιούνται. Τις θυμάμαι από τον νομάρχη, ακόμα από τον κύριο Αραβανή. Δεν ξέρω πόσο παλιά πηγαίνω, αλλά μέχρι σήμερα τι γίνεται και πώς... Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη με το θέμα αυτό. Η υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας θα εξασφαλίσει γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις την ίδια ώρα που θα αναβαθμίσει και το τουριστικό προϊόν. Σωστό. Και του και των γύρω περιοχών. Έτσι. Και του... σε ράγης υλοποίησης λοιπόν μπαίνει το μεγάλο αυτό έργο που θα συνδέσει το οδικό δίκτυο της Ετωλοακαρνανίας με το νησί του Ιωνίου που ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες ταλαιπωρείται από κυκλοφοριακή συμφόρηση. Έτσι. Mm-hmm. Το νέο αυτό αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση του έργου έγινε στις 9 Φεβρουαρίου, μιας και ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγηση προσφορών για την ανάδειξη του Τεχνικού Συμβούλου, που θα βοηθήσει τη Διεύθυνση Κοινωνιακών Υποδομών για την προετοιμασία ορίμασης και διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης κατασκευής του έργου. Να υπενθυμίσω απλά, Βίκη μου, δίνεις 2 δευτερόλεπτα, ότι η υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας
βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην κυβερνητική ατζέντα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών τον Κώστα Καραμαλή να του έχει προσδώσει τον χαρακτηρισμό ως έργο εθνικού επιπέδου, γιατί όπως είπες και εσύ πριν, είναι πάρα πολλά τα χρόνια και πλέον και με τη σύνδεση της Αμβρακίας Οδού που θα παραδοθεί ολόκληρη επιτέλους το καλοκαίρι, βγάζει ο χάρτης και στην οδική συγκοινωνία αλλά και στον τουριστικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Αλλάζει και το κάδρο έτσι, για την τουριστική ανάπτυξη σε όλο το παραλιακό μέτωπο, από τη Λευκάδα έως και την Πάργα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, γιατί άκουγα και χθες κάποιους αναλυτές οι οποίοι επεσήμαναν το πόσο έντονη, αν θέλεις, είναι η δραστηριότητα όσον αφορά τους εμπλεκόμενους με τον τουριστικό κλάδο. Και αυτό είναι σημαντικό για την περιοχή. Σαφώς, και να θυμίσουμε ότι υπήρχαν ώρες αναμονής οχημάτων, καλοκαιρινές ημέρες, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες. Πρόβλημα προκαλείται και στους δρόμους του νησιού, δεδομένου ότι τα οχήματα εισέρχονται και εξέρχονται του νησιού από τον αστικό ιστό της πόλης. Ναι. Οπότε η διαδικασία, μόλις άνοιγε η γέφυρα, γινόταν ο κακός χαμός. Έτσι. Ένα μπουκίτον. Όταν έκλεινε η γέφυρα, υπήρχε πάλι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και καθυστέρηση. Σωστό. Όλοι ήμασταν με το χέρι, αν θα είναι η ώρα ακριβώς, αν θα είναι και μισή, να προλάβουμε. Ήταν μια διαδικασία η οποία δεν δικαιολογείται στις ημέρες που ζούμε και στα. Βέβαια. Οπότε λοιπόν έρχεται να επιλύσει η υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδος τα σοβαρά αυτά προβλήματα, βελτιώνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών και παράλληλα εξασφαλίζει γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις. Μακάρι. Πάμε τώρα στα Ελευθέρια. Στα Ελευθέρια Ιωαννίνων, στην εορτή θα παραστεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας. 110 χρόνια γιορτάζει η πόλη των Ιωαννίνων την απελευθέρωσή της και συμμετέχουν όλοι οι φορείς. Στο πρόγραμμα επανέρχεται η μαθητική παρέλαση. Θα υπάρξουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Επίκεντρο των εκδηλώσεων πέραν της πόλης είναι και το ιστορικό χωριό του Μπυζανίου. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν το Σάββατο και θα ολοκληρωθούν στις 20 Φεβρουαρίου. Την Κυριακή, να τονίσω ότι θα διεξαχθεί και ο 24ος Μπυζάνιος Δρόμος με τερματισμό στην κεντρική πλατεία. Εκεί λοιπόν θα δώσει το παρόν, θα είναι παρούσα η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με τον τρόπο αυτό επισημοποιείται κάθε άλλο μια τέτοια εκδήλωση. Απλά, αν μου επιτρέπεις να κάνω ένα μικρό σχόλιο εδώ, να αφήσω έτσι μια μικρή σπόντα, μιας και είμαστε σε Παρασκευή βράδυ. Έχουμε προσκαλέσει και εμείς την πρόεδρο της Δημοκρατίας στον ομό της Άρτας και κατ' επανειλημμένος ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη να έρθει, να δει που γεννήθηκε. Σωστά. Άντρας και να πάρουμε κι εμείς λίγο από την έγκλη της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Όχι ότι δεν έχουν έρθει πρόεδροι Δημοκρατίας, αλλά είναι διαφορετικό. Οπότε, ας και έρχεται στα Ιωάννινα, να στρέψει λίγο το βλέμμα της προς τον ομό Άρτας και σε επόμενη επίσκεψη να μας βάλει στην ατζέντα και να έρθει και στον ομό της Άρτας. Μια που έχει δώσει παρουσία και στο μαυρομάτι της Καρδίτσας. Δεν το λέει τυχαία λοιπόν ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη που ζητάει από την Πρόεδρο να επισκεφθεί και την περιοχή του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Είναι το τέλειο συμπλήρωμα που θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτό. Έτσι. Διότι είναι η πραγματικότητα και θα πρέπει να διεκδικούμε καθημερινά τα κεκτημένα μας, Βίκη Ευαγγελίου. Σωστά. Όχι ως νομός Άρτας, ως περιφέρεια Ηπείρου. Έτσι. Έτσι. Και πάμε να κλείσουμε με την ανακοίνωση του βουλευτή Άρτας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κυρίου Χρήστου Γκόγκα. Σημερινή δήλωση αυτή. Ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επικείμενες εθνικές εκλογές με το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε δει πριν από λίγα 24 ώρα, άλλωστε το παίξαμε και στον RTV, το είχες καλύψει και σε προσωπικό επίπεδο, τις δηλώσεις του κυρίου Χρήστου Μέγα για την απογραφή και για γενικότερα θέματα που αφορούν τον ομό. Τώρα έρχεται ο νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χρήστος Γκόγκας, με μια πολύ μεγάλη εμπειρία που έχει στα πολιτικά δρόμενα και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και ο κύριος Γκόγκας κάνει μια εκτενή αναφορά στην απογραφή και τα αποτελέσματά της, καθώς ο νομός Άρτας, όπως γνωρίζουμε όλοι, χάνει μια έδρα. Και ο κύριος Γκόγκας λέει ότι η μείωση των εδρών αποτελεί αρνητική εξέλιξη για τον ομό μας, καθώς αποδυναμώνει την πολιτική φωνή μας για τα προβλήματα και τα ζητήματα που έχει η περιοχή. Ταυτόχρονα όμως σημειώνει ότι στη διαδικασία της υπογραφής υπήρξαν γενικότερα και ειδικότερα προβλήματα και αδυναμίες, λέει ο κύριος Χρήστος Γκόγκας, και αφήνει εχμές
προς πάσα κατεύθυνση. Mm-hmm. Συμπληρώνω την περίπτωση της Άρτας, τα προβλήματα της στιγμού και απεικονίζουν την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα του νομού. Mm-hmm. Και είναι μια, θα έλεγα, ανακοίνωση, την οποία την περιμέναμε νωρίτερα από τον κύριο Χρήστο Γκόκα, αλλά όσο όμως πολλώνει το πολιτικό κλίμα και περνάνε οι μέρες και έρχονται και οι ανακοινώσεις των άλλων υποψήφιων για τα υπόλοιπα κόμματα, θα βλέπουμε τέτοιες ανακοινώσεις και θα βλέπουμε και να ανεβαίνει και ο πολιτικός πυρετός, θα έλεγα, σε καθημερινή βάση. Mm-hmm. Και να συμπληρώσω ότι ο κύριος Χρήστος Γκόκας δεν αφήνει μόνο εχμές για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η απογραφή στο νομό της Άρτας, αφήνει εχμές και για το γεγονός ότι ο νομός της Άρτας έχει αφαιθεί και υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, καθώς λέει ότι δεν υπάρχει κανένα μεγάλο αναπτυξιακό, παραγωγικό έργο, έργο υποδομής, δεν προχώρησε, δεν ξεκίνησε κανένα ειδικό πρόγραμμα, δεν υλοποιείται τίποτα, λέει ο κύριος Χρήστος Γκόκας. Μάλιστα. Ναι, είναι σημαντικά τα όσα καταγράφει. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα, γιατί όπως είπες και εσύ, όσο προχωρούμε το προεκλογικό κλίμα ζεσταίνεται ακόμη περισσότερο. Θα έχουμε και πιο ενδιαφέροντα ίσως στοιχεία να μπορούμε να συζητάμε. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε το πολύ. Εμείς θα κάνουμε ρεπορτάζ στα πολιτικά πηγαδάκια της Κεντρικής Πλατείας, όπου έχουμε τις κοπές των βασιλόπιτων και γενικότερα παρουσιάσεις υποψήφιων παρατάξεων. Οπότε θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ τις επόμενες ώρες και ημέρες. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Colgate, Palmolive, Sanex, Supreme Ultra και Azax καθαριστικά μείον 50%. Elviv και Excellence προϊόντα μείον 50%. Skip Excel 7,99. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε κοτόπουλο συνεταιρισμού Νοπό μόνο 2,95 το κιλό. LBR πίτες 10 τεμαχίων μόνο 1,29. Δοδόνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,98 το κιλό. Αύγο διατροφική, αυγά large δεκάδα μόνο 2,67. Μπίτα αλεύρι για όλες τις χρήσεις 5 κιλών μόνο 4,19. Εκλεκτό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων μόνο 25,46. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε τον αγροτικό τομέα, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε κτηνοτρόφου και αγρότη με ολοκληρωμένες λύσεις. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να βρούμε μαζί την πιο κατάλληλη λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Η διακοπή του ρεύματος στον ΤΟΕΒ Παραμυθιάς από την ΔΕΗ λόγω χρεών έχει δημιουργήσει αναστάτωση στους 3.500 παραγωγούς που καλλιεργούν στην πεδιάδα Παραμυθιάς, αφού ο κίνδυνος να μείνουν απότιστα τα χωράφια τους περίπου 28.000 στρέμματα είναι υπαρκτός. Το θέμα αυτό απασχόλησε και την πρόσφατη συνεδρίαση του Δήμου Σουλίου με την παρουσία αγροτών της περιοχής. Σε απόγνωση έχουν περιέλθει εκατοντάδες παραγωγοί στον κάμπο της Παραμυθιάς τις τελευταίες εβδομάδες μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στα αντλιοστάσια των ΤΟΕΒ από τον ΔΔΕ λόγω των χρεών. Οι οφειλές αγγίζουν το 1,5 εκατομμύρια ευρώ και ο ΔΔΕ προχώρησε στη διακοπή της ηλεκτροδότησης, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τους παραγωγούς που δεν μπορούν να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους. Πρόκειται για καλλιέργειες που φθάνουν τα 30.000 στρέμματα, όπως ανέφερε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δήμου Σουλίου ο Δήμαρχος Γιάννης Καραγιάννης και η αντιπροσωπεία των παραγωγών. Η των χρεώσεων ενέργειας είναι πολύ ρευστή λόγω των τελευταίων εξελίξεων και αφορούν την πράσινη μετάβαση, το χρηματιστήριο ενέργειας, την ιδιωτικοποίηση, τον πόλεμο που μένει στην περιοχή της Ουκρανίας,
τις κυρώσεις από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης μαζί με τον ΝΑΤΟ και όλα αυτά. Μπορεί ανά πάσα στιγμή το κόστος αυτό να εκτεθεί ακόμα περισσότερο. Συν το γεγονός ότι το χρέος ακολουθεί το έδαφος της σειρά ετών, είναι αδύνατο να αποπληρωθεί, αδύνατο. Και οι προχωρημένες ενέργειες που υπάρχουν για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 2 ΜΒ, αν δεν κάνω λάθος, θα λειτουργήσει μέσω net metering, θα καλύψει ένα μέρος όχι πάνω από το 25% των αναγκών. Και να μην ξεχνάμε, θα το πω και εδώ, γιατί σχετίζεται τόσο καλή τη σκουπίδια, αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα για τις αυξήσεις της ενέργειας, σου λένε, δεν λέω μόνο για τους ΠΟΕΒ, και γενικά, βάλε φωτοβολταϊκά να σωθείς. Όταν δουν ότι μπορεί να βάλεις φωτοβολταϊκά και να μειωθεί το κέρδος το οποίο αυτοί παίρνουν, γιατί εσύ τα παράγεις από μόνο σου π.χ., μην είστε καθόλου δέτε ότι θα αλλάξουν την νομοθεσία σε ένα βράδυ, έτσι, για να συνεχίσεις να πληρώνεις. Αν είσαι μικρός αγρότης, μικρός επαγγελματίας ή στο σπίτι σου. Θα τα αλλάξουν σε μία μέρα. Θα το βρουν αυτόν τον τρόπο. Τα έχουν πει ήδη αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι βάσει αυτής της κατάστασης και επειδή το πρόβλημα αγγίζει και την υδρολόγηση του ίδιου του Δήμου, γιατί συνδέεται το καλοκαιρινό του μήνα, νομίζουμε ότι πρέπει να πάρθει ένα ψήφισμα σε πρώτη φάση από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο να είναι στη λογική αυτών που ανέφερα και να ζητά την οριστική λύση του προβλήματος του δυσβάσταχου συσσωρευμένου χρέους του ΕΕ, παιδιά της παραγωγής, την κατασκευή και αναβάθμιση όλων των Αιγαίων λιμένων των δημών υποδομών της περιοχής μας φυσικά με κρατική χρηματοδότηση, την παροχή πραγματικού φθηνού ρεύματος στους ηλεκτρικούς καλλιεργητές, την κατάργηση του φουγκιάδου στο πρωτοπόρο ρεύμα και την παροχή πραγματικών κινήτρων προς τους φυστάμενους αλλά και μελλοντικούς νέους μικρομεσαίους καλλιεργητές. Και από εκεί και πέρα φυσικά θα πρέπει να είναι αντικείμενο αγώνα και των αγροτών και όλης της περιοχής μας προς όλες τις κατευθύνσεις του περιφερειακού και κεντρικού κράτους, έτσι ώστε να μπορούν να ζουν από τη γη τους, αυτούς και τις οικογένειές τους. Και φυσικά να συμβάλλουν στην διατροφική αυτάρκεια της περιοχής και της χώρας μας, η οποία είναι και αυτή στην ημερήσια διάταξη και πολύ στη μόδα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία γενικότερα. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίπη. Κύριε Δήμα, θα πάρω το πρόβλημα. Πήγε 10 ευρώ στον έργο. Αυτή τη στιγμή, εκτός του 1 εκατομμύριο το οποίο φαίνεται έτσι όπως παρακούνται όλοι, μας φαίνεται ότι είναι άτομο και σας πληροφορώ ότι τα χρήματα που δίνονται από τους αγρότες οι οποίοι πληρώνουν φτάνουν απλώς για να προηγούν το έργο. Είναι τόσο δυσβάστατη η τόκη αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις με τον κ. Περιφερειάρχη και έχω παραστεί μπροστά σε τηλεφωνικές συγκεκριμένες και με τον κ. Σκέτζο και με τον κ. Μάνο της ΔΕΔΙΕ. Και την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα μίλησε και με τον κ. Σκέτζο για το όλο θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η βιωσιμότητα για το συγκεκριμένο κάμπο εξαρτάται από τις καλλιέργειες και από τη μορφολογία της περιοχής. Να ξέρουμε να λέμε μερικά πράγματα με το όνομά σου. Αυτή τη στιγμή έχουμε στόχο και η περιφέρεια και ο Δήμος να μπορέσουμε να διευθετηθούν τα χρέη αυτά με εγγύηση της περιφέρειας να πληρωθεί η πρόταση δηλαδή που κάνει η περιφέρεια αυτή τη στιγμή είναι με εγγύηση της περιφέρειας να πληρωθεί το χρέος από το παρακεντρωτικό κοινωνίο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση. Η μόνη λύση που μπορεί να δοθεί είναι πολιτική απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνδυασμό με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να μπορέσει να ξαναπάρει ρεύμα το ΤΟΕΕΜ παιδιά της παραγωγής που δεν έχει. Τώρα κλειστό. Έτσι. Για να λέμε μερικά πράγματα και να λέμε και αλήθεια. Και να ενημερωνόμαστε εδώ μέσα ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόταση και στόχος να δουλέψουν την μικροπαραγωγή και να ξεκινήσουν την παραγωγή την καλλιέργεια από το μεθαύριο το Μάρτιο. Συγκεκριμένα περιφερειάρχης έχει πάρει πάνω από 10 φορές κάτω και έδειξε το θέμα και στον Πρωθυπουργό όταν ήταν η τελευταία συνάντηση που είχαν στα Γιάννη. Δεν είναι και λίγο. Με ψηφίσματα, σύντροφε Κουτσί, δεν θα πάρουμε. Εγώ η δική μου πρόταση είναι, θα ακούσουμε τώρα και τους άλλους ενδιαφερόμενους, δημοσιοποίηση του θέματος, όπως έγινε και με την καταστροφή
το τράπεζα, να μην ξαναγίνονται πάλι, δημοσιοποίηση του θέματος, κινητοποιήσεις από πλευράς των παραγωγών, για να καταλάβουν ότι όντως το πρόβλημα που έχει ο κάμπος του παραγωγιά δεν είναι ούτε του Καραγιάννη ούτε του Καθλιμάνη. Είναι πρώτα απ' όλα θέμα επιβίωσης όλων αυτών των ανθρώπων που κάνουν. Και αν δεν κατέβουν κάτω να κάνουν κινητοποιήσεις, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Να σας πω γιατί δεν γίνει. Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί συνάδελφοι, και οι πολίτες που ακούνε το κάτω, η Κρήτη δεν έχει πρόβλημα. Η Θεσσαλία δεν έχει πρόβλημα. Η Μακεδονία δεν έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχουμε εμείς, πολύ λίγοι το έχουν. Στερεά σε μάλλον και πολύ ελάχιστο το έχει στην δολοφόνηση. Άρα λοιπόν, μην νομίζετε, επειδή τα λέμε τα πράγματα και καταγραφόμαστε κιόλας, ότι να τα πω εντελώς χωριάτικα, ότι θα μας χωρίσει κανένας, αν εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Και περιμένουμε να κάνει ένας καθρεβάτης από πάνω, με όση πίεση και να είναι. Εμείς πρέπει να βγάλουμε τα άσταμα από τη φωτιά. Εμείς πρέπει να του δώσουμε τη δύναμη, να κατέψει τα δύναμη και να πει αυτή η ξεσηκώθηκα, έχουμε πρόβλημα εκεί. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η απόφαση που περιμένουμε είναι πολιτική. Όπως πήραν πέρσι την πολιτική απόφαση και συνήθως ένα ποσό και πήραμε παράταση ζωής, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει συνέχεια. Πρέπει το θέμα να δημοσιοποιηθεί, να βγουν ένα άρθρο 10 μήνυ έξω και να λένε ότι υπάρχει αυτός ο κάμπος των 40.000 στρεμμάτων, ο οποίος λειτουργεί μόνο 5.000 στρέμματα και 35.000 στρέμματα, δηλαδή όλα αυτά τα έργα που έγιναν με το αίμα και το λιωμένο του ελληνικού λαού πάνε χαμένα. Γιατί δεν μπορεί να σηκώσει η ΔΕΗ, όχι η ΔΕΗ, η ΔΕΗ, την ασφάλεια. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι παραγωγοί ζήτησαν επιτέλους να έχουν τα αυτονόητα, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν ενώ πληρώνουν κανονικά να μην έχουν νερό και να κινδυνεύουν οι παραγωγές τους. Η καταναλωτή νερού του ΕΕ καταναλώνει σχεδόν το 1/3 των ποσοτήτων. Φανταστείτε ένα καλοκαίρι χωρίς να δουλεύει το ΕΕ. Τελεία. Δεύτερον, επειδή είπατε κάτι για νέες καλλιέργειες και για τον κάμπο και το καθεξής και σε όλες τις παρεμβάσεις ορμών, έχω να σας πληροφορήσω το εξής που πάλι ίσως δεν το γνωρίζετε. Από το Καρδίκι μέχρι την Παραδοχιά, δεν σας βάζω πόητα κοντά μια εκεί που είναι ήδη πιο αναπτυγμένες περιοχές καλλιεργητικά και ηλεκτροπονητικά, σας λέω από το Καρδίκι και πάνω, έχουν εφηρευτεί αυτή τη στιγμή 150 στρέμματα ακτινίδια. Κόστος ένα στρέμμα 1.500. Κύριε Δήμαρχε, δεν είναι μικροκαλλιεργητές οι παραγωγές που είναι αντιοπαίες. Δεν είναι μικροπαραγωγή. 150 στρέμματα κτηνία δεν είναι μικροπαραγωγή. Δεύτερο, αμπέλια. Έχουν φυτευτεί 100 στρέμματα αμπέλια. 100. Δεν θέλω ότι είναι λίγα. Κόστος ένα στρέμμα 2.000 ευρώ. Αμυγδαλίες. Αυτή τη στιγμή τυχαία εδώ πέρα έχουν και τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς σε αμυγδαλίες. Έχουν φυτευτεί στον κάμπο της Παραμυθιάς 15.000 δέντρα αμυγδαλίες. Τα γνωρίζω λόγω της ιδιότητάς μου της επιστημονικής αυτά. Άλλο, καρυγές και αυλαδιές. Είναι γύρω στα 50 στρέμματα και σας πληροφορώ και νομίζω και μερικοί ότι το γνωρίζουν ήδη και δύο συμφωνούνται και με αυτό ότι υπήρξε ενδιαφέρον να φυτευτούν σπανάκια στην περιοχή από το Καρδίκι μέχρι την Παραμυθιά λόγω των εδαφών επειδή ήταν καλά εδάφη με πολύ μεγάλες επενδύσεις. Κάτι το οποίο αυτό σταμάτησε να γίνεται γιατί δεν υπήρχε το νερό. Όχι, συνεχίζεται η καλλιέργεια των σπαραγιών κάπου στη Λυγή και στην Ποταμιά. Είμαστε ενημερώσει. Εγώ αυτό που έχω να πω, επέμβω, είναι το εξής, ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει οργανισμός και δεν μπορεί ο οργανισμός να λειτουργήσει, όλοι οι καλλιεργητές, είτε είναι δεντροκαλλιεργητές, είτε είναι καλλιεργητές, καλλιεργητές αεροπλιών καλλιεργειών, σιτηρά, δρόμες, τεχνία και ούτω καθεξής, θα χάσουν γύρω στο 75% των επιδοτήσεων, επειδή θα είναι μία ανεπόμενη εκτάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Σουλίου και η αντιπροσωπεία των παραγωγών επισκέφτηκαν το διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου και εξέθεσαν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη.
Στα πλαίσια των δράσεων για τις απόκριες, η Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας διοργανώνει στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου αύριο Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου εργαστήρι με κατασκευές και μεταμφιέσεις για μικρούς και μεγάλους. Το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας γιορτάζουμε τις απόκριες με τα έθιμά τους που έχουν βαθιές ρίζες στο χρόνο. Από τις γιορτές προς τη μήνη του Διονύσου, Θεού του Κρασιού και του Γλεντιού, στη γένεση του αρχαίου δράματος και στο καρναβάλι, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, ένα μαγικό ταξίδι στο χρόνο με συνεπιβάτες, την έκφραση και τη διασκέδαση. Αυτά αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας, καλώντας στις δράσεις που θα υλοποιηθούν το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου. Στις 10.30 το πρωί, τα σατυροκαμώματα. Οι σάτυροι, ακόλουθοι του Θεού Διονύσου, στη διάρκεια της γιορτής προς τη μήνη του μάλλον υπέρευαλαν. Ήπιαν τόσο πολύ κρασί και έτσι ζαλισμένοι όπως ήταν, έκαναν απίστευτες σκανταλιές. Κάπως έτσι λοιπόν μπέρδεψαν. Βοηθήστε να συγκεντρώσουμε τις λεζάντες και να τις βάλουμε στη σωστή τους θέση, ώστε να αποκατασταθεί η τάξη. Εσύ τι θα ντυθείς φέτος στις απόκριες? Αν δεν αποφάσισες ακόμη τι θα ντυθείς, σου έχουμε τη λύση. Μεταμορφώσου σε ηθοποιό αρχαίου δράματος. Φτιάξε μαζί μας τη μάσκα σου στο μουσείο. Πρόσθεσε ένα άσπρο ύφασμα και παίξ το ρόλο της ζωής σου. Η δράση και το εργαστήρι κατασκευής μάσκας αρχαίου δράματος απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Στις 12 θα γίνει παρουσίαση κατασκευής παραδοσιακής μάσκας από τον Κώστα Κωνσταντίνου, ερασιτέχνη σκευοποιό για παιδιά 10 ετών και άνω και για ενήλικες. Ο κύριος Κωνσταντίνου με πάθος και μεράκι στον ελεύθερό του χρόνο ασχολείται ερασιτεχνικά με την κατασκευή παραδοσιακών μασκών, μία τέχνη που σταδιακά χάνεται αλλά είναι στενά συνδεδεμένη με την παράδοση. Με την εμπειρία που έχει αποκομίσει από την ενασχόλησή του αυτή, θα παρουσιάσει σε μικρούς και μεγάλους τα στάδια και τον τρόπο κατασκευής των χαρακτηριστικών αποκριάτικων προσωπείων που φορούν οι χορευτές στο γνωστό σε όλους γαϊτανάκι. Η συμμετοχή στις δράσεις είναι δωρεάν και θα γίνεται κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 26810-24636, εσωτερικό 33, με υπεύθυνη της δράσης την κυρία Γαλάνη. Μέγιστος αριθμός συμμετοχόντων για το παιχνίδι σατυροκαμώματα και το εργαστήρι κατασκευής μάσκας αρχαίου δράματος ανά ημέρα, 20 παιδιά. Να περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε και ειδήσεις από την περιφέρεια. Άμεσες ήταν οι ενέργειες των υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι υπήρξαν για ακόμη μία φορά εκτεταμένες ζημιές στις τσιμεντένιες μπάλες που έχουν τοποθετηθεί δεξιά και αριστερά του κάστρου, προκειμένου να εμποδίζουν τα αυτοκίνητα να παρκάρουν, αλλά και στις πινακίδες σήμανσης. Μετά από εντολή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Σωτήρη Χριστούλη, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης κινητοποιήθηκαν τάχιστα προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία για το μέγεθος της ζημιάς, αλλά και η άμεση αποκατάστασή τους. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για φθορές οι οποίες παρατηρούνται συχνά στο ίδιο σημείο, με τις υπηρεσίες να παρακολουθούν το σημείο εξαιτίας της συχνότητας του γεγονότος. Ειδικότερα, από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από το αρμόδιο κλιμάκιο σε συνεργασία με τους επιβλέποντες του έργου, διαπιστώθηκαν αποκόλληση των ειδικών τσιμεντένιων μπαλών, σπασμένες μπάλες, μετακίνηση αυτών σε αρκετά απόμακρο σημείο από το σημείο του κάστρου, περίπου 3 χιλιόμετρα, και σπασμένες πινακίδες. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου κατά τη συνεδρίασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για τα έργα διευθέτησης του ρέματος Ξηροποτάμου Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτείας. Το έργο με προϋπολογισμό 4.180.000 ευρώ είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης. Η μελέτη έχει εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του Δήμου Ιγουμενίτσας. Περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως από το ύψος της περιφερειακής οδού της Ιγουμενίτσας και Κατάντη μέχρι την πρόσφατη διευθετημένη κήτη που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση κεντρικής οδού 49 μαρτύρων και παρόδων αυτής». Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο ρέμα περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου.
Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή κατακύρωσε και τους διαγωνισμούς των έργων κατασκευή νέας γέφυρας στο πλαίσιο του έργου σύνδεση Λιμένα Ιγουμενίτσας Εγνατία Οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι, είσοδος πόλης Ιγουμενίτσας, προϋπολογισμού 320.000 ευρώ, επισκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Πηγής Κόνιτσας, ασφαλτοστρώσεις, βελτιώση συντηρήσεις οδικών τμήματων σε περιοχές του Δήμου Πάργας, καθαρισμό άρση προσχώσεων ερεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, έργα αντιστήριξης, άρσης καταπτώσεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων σήμανς και ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Πρέβεζας, άμεση εγκατάσταση δικτύου ψήξης θέρμας και εξαερισμού του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου. Ακόμη, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου επέκταση αναβάθμιση Χιτά Ελληνικού δεύτερη φάση προϋπολογισμού 3.096.000 ευρώ. Για δεύτερη διαδοχική χρονιά συμμετείχε η Περιφέρεια Ηπείρου στη διεθνή έκθεση Brussels Travel Festival, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το διάστημα 2 έως 5 Φεβρουαρίου. Η Περιφέρεια συμμετείχε ως συνεκθέτης στο περίπτερο του ΕΟΤ και από τα μέλη της Αποστολής προτάχθηκε η προβολή της Ηπείρου ως προορισμός 4 εποχών. Το Βέλγιο για την Περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί μια νέα αγορά στόχο μετά από αυτή της Ολλανδίας, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι τα ενδιαφέροντα των κατοίκων της ταιριάζουν με όσα μπορεί να τους προσφέρει η Ήπειρος. Αυτό αποτυπώθηκε και από το ενδιαφέρον που έδειξε ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών και επαγγελματιών που ζήτησε πληροφορίες και ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια της έκθεσης στο περίπτερο της περιφέρειας, στο οποίο φιλοξενήθηκαν επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου. Έγιναν επίσης πολλές συναντήσεις με tour operator και δημοσιογράφους που καλύπτουν τουριστικά θέματα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Επικεφαλής της Αποστολής της Περιφέρειας Ηπείρου ήταν η κυρία Ιουλία Μαρκούλα, διευθύντρια τουρισμού, η οποία απίφθινε χαιρετισμό στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Ηπειρωτών Βελγίου, στην οποία είχαν προσκληθεί τα μέλη της Αποστολής. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιωάννης Παπαδόπουλος, όσο και Έλληνας πρόξενος στο Βέλγιο Βασίλειο Ζαρμπάλης, στους χαιρετισμούς τους εξήραν τα σημαντικά βήματα που γίνονται από την περιφέρεια για την τουριστική προβολή της Ηπείρου στο Βέλγιο, ως και σε γειτονικές χώρες. Ξεκίνησε το πρόγραμμα για τη δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών εντός 120 μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς άνοιξε η ειδική πλατφόρμα στο Εργάνη για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Άρτας, το πλαίσιο υλοποίησης της δράσης για παροχή χρηματοδότηση με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις για τη δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών και νηπίων στις εγκαταστάσεις τους, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στο κεφάλαιο με τις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου «Δουλειές ξανά», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 28 Μαρτίου. Φορέας υλοποίησης της δράσης θα είναι η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και αντικείμενο είναι η χρηματοδότηση 120 επιχειρήσεων συνολικά για τη δημιουργία και τον εξοπλισμό των χώρων φύλαξης βρεφών και νηπίων ηλικίας από 6 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών εντός των εγκαταστάσεων όπου ασκούν τη δραστηριότητά τους, καθώς και για τη στελέχωση του χώρου με έως 2 βρεφονηπιοκόμους, βοηθούς βρεφονηπιοκόμων ή επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων για χρονικό διάστημα 24 μηνών. Οφελούμενοι της δράσης είναι οι γονείς βρεφών ή νηπίων που απασχολούνται στην εγκατάσταση όπου δημιουργείται ο χώρος φύλαξης. Σκοπός του χώρου είναι ή μέσω της παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών φροντίδες βρεφών και νηπίων και της δημιουργίας φιλικότερων για τους νέους γονείς και ιδίως για τις γυναίκες εργασιακών χώρων, με δεδομένο ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις αναφέρονται ως ο κύριος λόγος αδράνειας από το 20% των γυναικών της ηλικιακής κατηγορίας 25 έως 49 ετών, η αύξηση της διαθεσιμότητας υπηρεσιών παιδικής φροντίδας θα μπορούσε να συμβάλλει, όπως η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, η μερίσια διατροφή, η δημιουργική απασχόληση των βρεφών και νηπίων κατά το χρόνο εργασίας του γονέα. Υπογράφηκε από την Υπουργό Πολιτισμού η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων με την οποία εγκρίνεται η οριστική αρχιτεκτονική και στατική μελέτη του Δήμου Πάργας για την δημιουργική επανάχρηση του κτηρίου Βασιλά, ολοκληρώνοντας έτσι μία μακρά διαδικασία
που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του ιστορικού μνημείου και επαναφορά στην αρχική του μορφή. Μετά από άστοχες μελέτες δεκαετιών, οι οποίες δεν κατόρθωναν να λάβουν την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, το κτίριο έφτασε σήμερα να είναι σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και να κινδυνεύει με κατάρρευση. Με την απόφαση αυτή λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα που έχει ταλανίσει το ιστορικό κτίριο που διέθεσε με τη διαθήκη του στο Δήμο ο μεγάλος ευεργέτης Βασιλάς. Μετά την απαραίτητη αυτή έγκριση, ξεκινά το συντομότερο δυνατό η διαδικασία δημοπράτησης του έργου για την ολοκλήρωση της κατασκευής και την απόδοση στην κοινωνία ενός χώρου πολιτισμού. Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης, αντικατάσταση σκληρού δίσκου, επισκευή μητρικής, επισκευή κάρτας γραφικών, υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψήξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Γκανιάτσας, η λύση σε κάθε πρόβλημα. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς χιονοπτώσεις, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα νότια τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 2 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, τα χαρακτηριστικά του καιρού στην κεντρική Ελλάδα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στις σποράδες έως τις μεσημβρινές ώρες στην Ανατολική Μαγνησία και την Ανατολική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Χιονόνερο και κατά περιόδους χιονοπτώσεις προβλέπονται για αύριο στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Πελοπόννησο και τη Δυτική Στερεά και στα ορεινά ή ημιορεινά παροδικές χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή Ελεύθερα με τον Βαγγέλη Μάστορα. Από εμάς να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.